Η NASA υποστηρίζει οικονομικά νέους επιχειρηματίες καθώς αναπτύσσουν ιδέες σε τεχνολογικές καινοτομίες. Το πρόγραμμα δίνει βραβεία συνολικής αξίας 105 εκατομμυρίων δολαρίων σε μικρές επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να μεταφέρουν τις καινοτόμες ιδέες στην αγορά. Σε αυτό το στάδιο επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση 33 επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες, σε μειοψηφίες και βετεράνους. Το ποσό για την κάθε επιχείρηση φτάνει τις 750.000 δολάρια. Έχουν περιθώριο 2 χρόνων προκειμένου να αποδείξουν τα πλεονεκτήματα των καινοτομιών τους και τη συμβολή τους στις προσπάθειες της NASA στον τομέα της ανθρώπινης εξερεύνησης, της διαστημικής τεχνολογίας και της επιστήμης. Η Ίνωσης είναι μια μικρή επιχείρηση που ανήκει σε μια γυναίκα από τη Γιούτα και κατασκεύασε μια κάμερα που λειτουργεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες όπως στον πλανήτη Αφροδίτη, όπου η θερμοκρασία της επιφάνειας μπορεί να φτάσει τους 480 βαθμούς Κελσίου. Η καινοτομία του αντικαθιστά τους γυάλινους φακέλους σε συμβατικούς σωλήνες απεικόνησης με άλλα υλικά, όπως είναι το ζαφύρι, που αντέχουν σε σκληρά περιβάλλοντα. Τώρα, στην εποχή του κορονοϊού και του ψηφιακού μετασχηματισμού, το Facebook δοκιμάζει τη δύναμή του και σε άλλους τομείς, λανσάροντας ένα νέο εργαλείο που ονομάζεται Live Shopping. Πρόκειται για μια λειτουργία που συνδυάζει την άνεση με την ψυχαγωγία, καθώς επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν ζωντανά από την πλατφόρμα του Facebook επώνυμους οίκους μόδας και εταιρείες ομορφιάς κάθε Παρασκευή. Οι εκδηλώσεις έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τις μεγαλύτερες μάρκες να δοκιμάσουν το live streaming ως μέσο, καθώς και να εξοικειωθούν οι καταναλωτές με τις αγορές μέσω Facebook. Κατά τη διάρκεια του streaming, οι θεατές μπορούν να σχολιάζουν, να υποβάλουν ερωτήσεις, να επιλέγουν τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ροή για να μάθουν περισσότερα. Εάν επιθυμούν να αγοράσουν, τότε προσθέτουν το προϊόν στο καλάθι. Η σειρά Live Shopping Fridays του Facebook κυκλοφορεί σε κινητά και υπολογιστές στην Αμερική, καθώς αναμένουμε και για την Ευρώπη.